είπα στον Τζεούλη. Έχω έρθει πάλι στο φίλο μου τον Τζεούλη και τι έχουμε εδώ πέρα. Τα έχετε ξαναδεί. Μου πω καλησπέρα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτά αυτό. Είναι χαρτάκια. Μουντιάλ. Και τι θα κάνουμε σήμερα, Τζεούλη μου. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι ο καθένας έχει 11 χαρτάκια. Θα πρέπει να ανοίγει το ένα. 5 επιλογές. Θα διαλέγει έναν παίκτη και έτσι θα φτιάξει μια ομάδα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Θα δείτε στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Πάρα πολύ μικρό. Ποιο θα αρχίσει πρώτο, ποιο θα. Εγώ να ξεκινήσει εσύ που έχει το βίντεο, να δω λίγο πώς το κάνει. Να δω λίγο την τύχη σου και μετά εγώ θα κανονίσω. Βλέπετε εδώ, 11 εδώ πέρα, έχει 11 και ο Τζέο. Ανοίγουμε και ξεκινάμε. Ωραία, για να σε δω. Για να δούμε πρώτο. Για να δούμε τι θα έχουμε. Ποιο είναι αυτό, Χαμζά Ματλούθη. Είναι από την Ισία. Δεν ξέρω τι βλέπετε. Ό,τι βλέπετε εδώ. Εντάξει. Δεν νομίζω να τον επιλέξω. Έχουμε Μπεν Ντέιβι. Έχουμε Κουντέ του Ολυμπιακού από το Καμερούν. Έχουμε Ζερντάν Σακίρι. Α, ο Σακίρι, καλό. Από Ελβετία. Και έχουμε και Λιβάκοβιτ από Κροατία. Λοιπόν, τώρα εγώ πρέπει να διαλέξω 5 από αυτούς. Δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι καλύτερη επιλογή. Αλλά εγώ ξέρω, νομίζω ξέρω ποιον θα διαλέξει. Νομίζω ότι πρέπει να το διαλέξω. Ναι, ξέρω. Και θα διαλέξω Σακίρι. Ναι, πια. Είναι και Λίβερπουλ. Άιντολ, Άικον. Ωραία, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Έχουμε εδώ τι πέρα. Γίνει τροχό. Τώρα. Γύρισε ο τροχός. Έχουμε εδώ πέρα διάφορες θέσεις. Ακριβώς. Και. Δεν θα πει ο Σακίρι δηλαδή ακριβώς όπου θέλει. Όπου μας πει ο τροχός. Αυτό, θα αποφασίσει ο τροχός. Φουρ τσίρκο. Γυρίζουμε. Πού θα κάτσει ο Σακίρι. Είναι κοντός, μην πάει τέρμα. Να πάμε κάτω να φαίνεται. CMCDM. Εντάξει, δεν κάνει για CM. Θα μπορούσε και χειρότερα να είναι. Για CM κάνει, δεν είναι άσχημο. Εγώ θα πω θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, οκ. Να το σου. Από πορεία θέλω να το δω. Σακίρι λοιπόν στο CM ο πρώτος μου παίκτης. Για πάμε. Μαγικό. Ωραία, λοιπόν ήρθε η ώρα για τη δικιά μου. Να δούμε τι θα κάνουμε. Για να δούμε. Το ίδιο σύστημα. 4-4-2. Ελπίζω να είμαι τυχερός, ρε φίλε. Όπα. Ωραία. Δεν ξεκινάς άσχημα. Πολύ καλά, φίλε. Λοιπόν, έχουμε. Σούλε, όσο φαίνεται. Τώρα μη θέλετε και πολλά. Επαγγελματίες είπαμε, είμαστε άλλο και έτσι. Ο Σάκο. Λο Σέλσο τη Αργεντινή. Οκ. Γκάρεθ Μπέιλ. Όπα. Τη Ουαλία. Μικρό Μπεϊλάκο. Και ο Εστράδα. Εστράδα που νομίζω έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Εκουαδόρ. Κοίτα, ο Σούλ είναι ένα πολύ ωραίο CB, ρε φέλε. Πολύ ωραίο CB. Εντάξει, ένα CB decent. Και είτε B left back, CB ή right back πιστεύω ότι θα είναι καλή περίπτωση. Ναι. Και από εκεί πέρα είναι και ένα 95 άμα μπει goalkeeper. Ισχύει και αυτό. Άρα έχει καλέ αρκετέ θέσει. Εγώ σκέφτομαι, έχουμε 5 θέσει, ρε φέλε. 5 από τι 11 θέσει, οπότε έχει πιθανότητε καλέ. Ναι. Οπότε θα πάμε Σούλ. Αν μπει striker, μπει και striker. CB εννοείται θέλουμε. Ή το ό,τι θε. CDM. Όχι, RM. RM έχει πάει. RM έχει πάει, δεν το βλέπα καλά. CDM πάλι καλό θα ήταν. RM είναι κακό. Είναι πολύ κακό. Νομίζω είναι το δεύτερο χειρότερο μετά από φίλε, και CDM πάλι καλό θα ήταν. Ισχύει, θα παλευότανε. Εντάξει, κοίτα, θα τον βάλω ένα stay back. Και θα είναι δεύτερο. Και θα είναι δεύτερο red back. Τι έχουμε τώρα στο δεύτερο. Καλό. Μπρίλεν Μπολό. Έχουμε Ράικοβιτς. Λοιπόν, έχουμε Λοζάνο. Α, και αυτό καλό. Και έχουμε και Ροντρίγκο Ντεπόλ τη Αργεντινή. Εντάξει, έχουμε τρεις επιλογές εδώ πέρα. Εμπολό, Λοζάνο. Εμπολό, και... Λοζάνο. Εμπολό ή Λοζάνο. Εγώ Λοζάνο θα διάλεγα. Νομίζω Λοζάνο θα πάρω κι εγώ. 1-2-3. Σε παρακαλώ, μην πα στην άμυνα, ρε Λοζάνο. Ελέμ. Είσαι κολοφαρδό. Είμαι κολοφαρδό μέχρι τώρα, έτσι. Ελέμ. Λοζάνο. Μια χαρά. Πολύ καλό ξεκίνημα. Και νομίζω πρέπει να γίνεται και Ελέμ. Αν ήταν, ναι, σίγουρα θα γίνεται Ελέμ. Λοιπόν, έχουμε τον Μαρκ Άντονι Κάι, Κέι, τον Ρούμπεν Βάργκα. Από Ελβετία. Έχουμε τον Ντάμφρις. Γνώριμος. Πολύ καλή φάση ο Ντάμφρις. Και έχουμε και τον Νουρολάι. Αχμέτ ναι. Κάτι. Ντάμφρις εννοείται, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Μπορεί να μπει right back, μπορεί να μπει CB. Φύγαμε. Και να σου πω αλήθεια, το CB είναι το καλύτερο για τον Ντάμφρις. Είναι πολύ καλό το CB για τον Ντάμφρις. Άμα σου κάτσει και κάθεται. Right back, μια χαρά. Right back. Πολύ καλό. Στη θέση του. Του ακριβώς. Στη θέση του είναι. Εντάξει. Πολύ καλό. Μια χαρά. Πολύ καλό αυτό. Μια χαρά. Okay. Πολύ καλό. Ξεκινάς καλά στην άμυνα τουλάχιστον. Πάμε επόμενο. Πάμε. Τι έχουμε πρώτα. Νικολάς Μουμί Εγκαμαλέου. Μουμί. Ρε Μουμί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καν στο FIFA. Έχω. Μπεταγκούρ. Μπεταράς και έχει inform τεράστια. Μπεταγκούρ. Εγώ αυτό να διαλέγω. Και έχει τρομερή inform. Και έχουμε και άλλον του Ολυμπιακού. Α, ναι. Ποιος από τους δύο. Είναι δύο νομίζω. Ο Χουάνγκ. Ναι, ο Χουάνγκ. Καλός είναι. Πολύ καλός. Πολύ καλός πραγματικότητα. Πολύ καλός. Α, συμπέρατε, μακροδόν δεν υπάρχει. Στο FIFA δεν υπάρχει. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι Ολυμπιακός, δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι η Μπετανκούρ είναι... Πολύ ωραία κάρτα. Πολύ ωραία κάρτα. Το θέμα είναι πού θα παίξει όμως. Φίλε, μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Να ξέρεις αυτή. Είναι πολύ ωραία ράουντ. Λες να έχουμε τεράστιο. Αλλά νομίζω είναι και λίγο ψηλός. Τι είναι. Είναι ψηλός ο Μπετανκούρ. Αλλά δεν θα είναι τερματοφύλακας. Ελέμ. Πάμε ξανά.
Γιατί είχαμε LEM. Και τώρα τι θα έχουμε. Είμαι πολύ κολόφαρτος. Ό,τι θες. Είμαι πολύ κολόφαρτος. Έχουμε βάλει και ένα ό,τι θες εδώ πέρα. Ναι, είναι να... το μπαλαντέρ μας ουσιαστικά. Εντάξει, θα το βάλω στο κέντρο εκεί. Ναι. Πάρα πολύ κολόφαρτος μέχρι τώρα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Δεν φαίνεται κάτι πολύ περίεργο. Τέλσο Μπόρχες. 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 Οκ. Κωνσταρίκα. Κωνσταρίκα. Ω, Ζακαρίας. Φανταστικό. Μπορεί να μπει και CB, μπορεί να μπει και CDM. Μπορεί να μπει και Λεύμα και την έχει. Και έχει και Path of Glory, ε. Πολύ καλή κάρτα ο Ζακαρία. Πολύ καλή κάρτα. Και έχουμε, έχουμε τον Τζένεκ. Οκ. Από Αυστραλία. Λουί Σουάρε. Λουί Σουάρε από. Και έβγαλε. Ουρουγουάι. Road to the World Cup έχει τη Μόβιν Καρτούλα. Ναι, εντάξει, μην πάμε τόσο ακριβά. Και Σιμπασάκι. Εντάξει. Ωραία μηχανή είναι αυτή. Λοιπόν, κοίτα, υπάρχει ο Σουαρεζίτο και υπάρχει ο Ζακάρια. Νομίζω θα πω για τον Ζακάρια γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να το βάλει κάπου. Διάχει δύο CMCDM. CB μπορεί να μπει. Ναι. 1.90 είναι, μπορεί να μπει goalkeeper. Τέρμα μπορεί να μπει. Left back μπορεί να μπει. Ναι, και ο Σουάρες δεν έχει την πόλη. Ο Σουάρες θα μπει striker μόνο. Ναι. Καταλαβαίνω. Οπότε θα πάω Ζακάρια. Πάμε, έλα. Πιστεύω ότι δεν γίνεται. Πρέπει να είμαι πολύ άτυχο για να μου δώσει ένα striker ή LM, α πούμε. Δώσε striker. Όχι, όχι. Δώσε striker, δεν γελάμε. CB. CB είναι, ναι, ρε φίλε. Είναι πολύ καλό Ζακάρια. Είναι φανταστικό το CB ο Ζακάρια. Είναι. Τι έβγαλε, ρε μάλλον. Παιδιά. Φρέγκι Ντε Γιόνγκ. Πόπ τον κολόφαρο. Τι έχει γίνει. Ουάμπι Κάζρι τη Τινησία. Μοχαμέντι από Μαρόκο. Ναι, Μοχαμέντι. Έχουμε Μίλλερ. Καλά, ναι. Και έχουμε και Ζόμερ. Ω, καλό για τέρμα, αλλά άντε να σου βγει το τέρμα. Αυτό. Λοιπόν, θα κάνει τα πίστε. Θα κάνω τα πίστε, θα πάρω Ζόμερ και απλά θα εύχομαι να τύχω goalkeeper θέση. Καλά, μα το τύχω και αυτό θα το κλείσουμε. Λογικά striker θα το τύχω τώρα. Ναι, ναι, striker. Striker, Ζόμερ. Striker, όχι, right back. Τι είναι, Ράιντμπακ πήγε. Δεν ξέρω πώς θα νιώσει. Ωραία, ωραία, ωραία. Μ' αρέσει αυτό. Ράιντμπακ Ζόμερ. Μια χαρά. Φανταστικό. Που τον κάνει ο πρώτος. Που τον κάνει ο πρώτος. Ένα πολύ ωραίο CM. Παρέδες. Τι είδα. Παρέδες, αλλά παιδιά έχει έρθει Άλισον. Έχει Άλισον. Άλισον, ο πρώτος goalkeeper. Και έχεις δύο σήματα. Και έχω δύο σήματα Γαλλίας και Ισπανίας. Εντάξει, είναι πανέμορφο το layout έτσι όπως το έχω. Ναι, πολύ ωραίο. Decent και κεντρικούς μπορώ να βάλω, αλλά νομίζω θα πάμε με Άλισον. Θα το ρισκάρεις. Θα το ρισκάρω γιατί δεν ξέρω αν θα τύχω άλλο goalkeeper καλό. Εντάξει, μπορεί να το βάλεις και κέντρο, είναι μεγάλος μπαλαδόρος ο Άλισον. Άμα, εντάξει, άμα τον βάλω και goalkeeper, τον Άλισον τελείως. Τώρα εδώ είναι ένα striker μόνο και μόνο που έχει βάλει goal με κεφαλιά, πρέπει να τον έχει striker. Αλλά για το content ναι, πρέπει να μπει striker. Ό,τι θες! Ήταν δίπλα στο striker. Και χτύπησε λίγο, λίγο, ίσα ίσα. Είμαι κολόφαρδος. Έχει τερματοφύλακα, αυτό είναι πολύ κακό. Τι έχουμε, το walkout είναι Αλμοέζ Αλή του Κατάρ. Ναι, τίποτα, ιδιαίτερο. Κάτι πολύ καλό. Μπουλαγίδια, Νίκο Γκονζάλες της Αργεντινής. Οκ. Και Καράσκο. Ναι, ορίστε. Καράσκο. Μπορεί να σου μπει RM, μπορεί να σου μπει striker. Ναι, να το, αυτή είναι η επιλογή μου, παιδί. Εντάξει, Καράσκο εδώ πέρα. Για να δούμε, για Καράσκο που θα παίξει. Πού πάει, πάει. Τι είναι, ο Σιμπή Καράσκο. Σιμπή Καράσκο, εντάξει, φαίνεται λογικό νομίζω. Φίλε, να ξέρεις ότι πες να είναι ο ποιος ο Σιμπή. Φαντάζεσαι να δουλεύει. Όχι, θα είναι ρε φίλε. Καράσκο μπαίνει στην πίστα. Ο Σιμπή μπαίνει στον Καράσκο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Έρικ Γκουτιέρες από Μεξικό. Ό,τι βλέπετε, το ξαναλέμε. Χο Χουνγκ, Χονγκ Γιάνγκ Γιούγκ. Φρανσίσκο Κάλβο, Σάλβο. Ολιβάγια, Κροατία. Και ο Μόι από Αυστραλία. FIFA 18 πήγαμε τώρα. Μόνο και μόνο για το flashback θα πάμε Μόι, φίλε. Οκ, οκ, το ακούω. Δεν έχω τόσο hype για αυτό το πουλ. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό το που θα κάτσει. Θα είναι πολύ usable και πάει striker. Όχι ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι δίκαιο. Όχι ρε φίλε, δεν το δίκαιο, πιστεύω. Είναι δίκαιο, είναι δίκαιο. Πάλι με Κατάρ, Μαντιμπό, Γκάβι. Αλλά καλό. Έχουμε κλείσει το κέντρο ρε γαμό. Α, ναι, έχουμε. Δεν είναι άσχημος ο Γκάβι, αλλά... Και έχουμε τον Μπιουκάναν του Καναδά, πολύ ωραίος. Α, ναι ρε, αυτός είναι Καρτάρα. Ωραίος, πολύ ωραίος αυτός. Έχει μια objective αν δεν κάνω λάθος. Την έχεις. Την κάνω τώρα στα γρήγορα. Όχι, δεν την έχω. Αλλά, ξέρω εγώ, θα πάρω την κάρτα την κανονική, θα πάρω αυτό. Μεγάλη παιχτάρα. Το έχεις κάνει. Έλα ρε φίλε, ακραίο. Το έχω κάνει και δεν το ξέρα. Τι λες ρε, κοίτα εδώ κάρτα που έχει. Περίμενε, τώρα που θα τον τύχεις όμως. Τώρα ναι, αυτό είναι που θα τον τύχω. Άμα τον γιατί τύχω... άμα τον τύχεις δεξιά ή striker είναι πολύ καλό, φίλε. Αυτό. Τώρα πρέπει να δούμε που θα τον τύχουμε. Goalkeeper, goalkeeper. Θέλω πάρα πολύ να παίξω, σε παρακαλώ. Goalkeeper. Έστω striker αν δεν είναι RM. Έστω striker. Goalkeeper λέει. Goalkeeper. Όχι goalkeeper αυτό. Left back. CB.
Θράκη εδώ πέρα. Τσιμπή! 97 πίσω. Ρε 70 τη φαίνεται. Ρε καλή είναι. Καλό! Όχι. Χωρίς πλάκα είναι καλή καρδιά. Πριν είναι σπασμένο, Δεν είναι άσχημο για σπίτι, φιλέ. Θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Δεν είναι άσχημο για σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Και με 97 πέι, το δέχομαι, άντε. Πέδρι ο πρώτο, Ισπανία. Οκ. Okay. Μουκουντή από Καμερούν. Τη ΣΑΕΚ κιόλα. Φέλιξ Τόρε. Γεντλίν. Πολύ καλό. Αλλά έχει right back. Αμερική. Αλλά έχω left back. Εντάξει, θα μπορούσε να μπει left back. Και ο Γκομή τη Σενεγάλη. Ο Πέδρι, θα πάμε. Okay. Έχουμε πολλά πράγματα που μπορεί να μπει εδώ πέρα στο κέντρο. Πολύ. CM. Δώσε τον. Είναι καλή έχει περίπτωση. CM Πέδρι. Είναι πάρα πολύ ακραίο τώρα και CM Πέδρι. Ναι! Όχι, ρε φίλε, ό,τι ζητάω. Είναι κολοβαρδία αυτό. Εντάξει. Μεγάλο το Μόι, όλα τα άλλα μου έχουν πάει απίστευτα. Εντάξει, ναι. Έχει ένα Μόι και ένα Ζούλε στο right mid. Όλα τα άλλα είναι κομμάτια. Πέδρι, ωραίο. Έχει και passing εδώ πέρα, ωραίο. Αχ, αυτό ήταν πολύ δυνατό. Τίποτα από την Αυστραλία. Το Οργάν Αζάρ, που οκ. Για Winger κάτι πάει. Τρώγεται. Ο Βιέδο από Κωνσταντίνα. Μορένο από Μεξικό. Και. Όχι μεγάλο, Τίμο Βέρνερ. Τίμο Βέρνερ. Πολύ δυνατό. Άμα μου βγει striker, νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Άρα πες. Πάμε. Δώσε goalkeeper. Ή left back. Στρικεράκι θέλουμε. Right back. Θα το βάλω left back. Ναι, γιατί... θα το βάλουμε left back. Γιατί τώρα είναι και πιο δύσκολο να το πετύχεις. Είναι κρίμα, ναι. Μαγικό. Μαγική έκκληση. Φίλε, έχεις πολύ pace. Έχω pace στην άμυνα πλάκα. Βέβαια, Σόμερ δεν ξέρω τι. Ο Σόμερ δεν έχει pace. Δεν ξέρω τι μεταφράζεται αυτό in game. Κλικόβια, FIFA 16, αν θυμάστε, στη Σεβίλη ήταν. Ήταν ακραίο παίχτη. Καλώ ήρθατε το 2017-16. Βαρντιόλ τη Κροατία. Φανταστικό που αυτό είναι σπασμένο το FIFA. Έριξεν. Έριξενάκο. Και αυτό flashback παίχτη. Γιαντόμ. Okay. Και Γιουσούφα Μπουρίσακ. Κατάρ, τέλο πάντων. Ναι, νομίζω δύο πολύ κακέ κάρτε. Βαρντιόλ. Βαρντιόλ, έτσι. Ναι, Βαρντιόλ. Για να δούμε. Άμα το δείξει και εδώ συμπεί. Διότι δεν. Έλα, λίγο η κολοφαρδία μου να ανέβει πάλι. Έλα, τροχέ, κάντου τα δύσκολα λίγο. Τι να όχι, striker. Και left back τον παίρνω, και CDM τον παίρνω. Και γενικά τον παίρνει. Μια χαρά. Πολύ καλά. Στο κέντρο θα μπει CDM. Εντάξει, με 82 pace και το defending και το physical. Πάλι μια χαρά δεν κάτσα να ξέρει. Πολύ καλή άμυνα γενικά. Θα τον αναγνωρίζει για striker αυτό. Λοιπόν, έχουμε πάλι τον φύλακα. Έχουμε τον Ryan από Αυστραλία. Ναι. Εντάξει. Χάτσινσον από Καναδά. Έχουμε Αμπουμπακάρ. Εμπαμπού! Το meme! Το μεγάλο meme! Έναν Τζόνσον από τον Καναδά. Λοιπόν, εδώ δεν έχεις πολλές επιλογές. Εδώ να σου πω κάτι, θα το ξαναρισκάρω. Με Ράιαν, Όχι, ξέρεις θα κάνω. Δεν θα πάω με Ράιαν. Θα πάω με Αμπουμπακάρ. Ναι. Αμπουμπακάρ. Για και τι γίνει. Και τι κάρτα έχει εδώ. Το ίδιο ίσως έχουν εντάξει. Να βάλω τέσσερα και τι. Μήπως τον θέλω τέρμα και δεν το ξέρω. Στο πάγκο δεν είναι. Δεν έχουμε επιλογή για πάγκο, αλλά έχουμε. Πού θα τον βάλουμε τελικά τον Αμπουμπακάρ. LM έχει τύχει, δεν μπορούμε να τον βάλουμε. Αρέμ. Τον βάλουμε RM. Τον βάλει RM. Εντάξει, ξέρω εγώ με 73 παίζει, δεν νομίζω ότι θα την πολύ παλέψει. Αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε Φουρουχάση από Ιαπωνία. Αλφαράχ, Φαράζ. Αλφαράζ. Οκ. Τον θυμάμαι αυτό. Παιδιά. Όχι, πριν από το Σίλβο. Μπερνάρντο Σίλβο. Λοιπόν, δύο καρτάρε. Βαλβέρδε, Ουρουγάη και Μπερνάρντο Σίλβο. Απλά δεν έχει κέντρο, εντάξει. Απλά. Ναι. Ο Βαλβέρδε μπορεί, μπορεί να πάει CB, μπορεί να πάει left back, μπορεί να πάει LM. Καλά, παντού παίζει ο Βαλβέρδε. Και striker μπορεί να πει. Όχι, ό,τι και να μου τύχει είναι καλό. Βαλβέρδε εννοείται. Βαλβέρδε. Πάμε. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο ήταν ένα left back να παίζει. Κι εγώ για left back το βλέπω. Αλλά και CB δεν θα με πειράζει. Και θα πάει. RM. Άρα LM. Άρα LM, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν. Στο επόμενο έχουμε τον Καρέκλα. Χαίρ λογικά διαβάζεται, αλλά λέγεται Τσέρ. Ο Τσέρ. Ο Ηλίας Τσέρ. Έχουμε Μοχαμαντή, που είναι παίκτη site. Έχουμε Λουίς Ρόμο του Μεξικού. Δεν έχω κάτι μέχρι τώρα. Έχουμε Τάντιτς. Το πρώτο καλά, αλλά δύο ήχου. Και μας σώζει ο κύριος. Πολύ καλό. Πολύ καλό ο Ριτσάρλισον. Αν μπει striker. Που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει και τον goal του τουρνουά, άμα δεν μπει κανένα πιο ακραίο. Ισχύει. Μέχρι τώρα που βλέπουμε εμείς, ναι, έχει βάλει το καλύτερο goal. Έχει βάλει το καλύτερο goal. Striker τον θες. Πήγες σχεδόν στο ό,τι θες, αλλά πήγες στο CB. Όχι, για μένα πάλι τον goalkeeper. Δεν την γλιτώνεις. Ναι, δεν την πήγε δύο φορές άμυνα. Δεν την γλιτώνεις, έλεγε goalkeeper. Δεν την γλίτωσα. Ριτσάρλισον, δυστυχώς.
Θα πάω στο τέρμα. Απλά θα βαράω σου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ωραία, τώρα ό,τι τύχει δεν χρειάζεται. Ο τροχό θα βάλει striker. Ό,τι και να τύχει. Ναι, ό,τι τύχουμε από αυτά τα δύο, βάζουμε striker για να δούμε ποιοι θα είναι οι striker μα. Ναι. Σόσα, Κροατία, Τιάφ, Κατάρ, Τζόναθαν Ντέιβιντ όμω που είναι striker. Πολύ καλό striker. 5 Wickfoot, Καναδά. Και το τελευταίο είναι. Πάλι ο Buchanan. Πάλι ο Buchanan. Striker. Αχ, striker. Άμα σου πάει στην άμυνα, εντάξει, καλό pace. Θα πάμε με αυτόν, δεν είναι. Ωραία. Striker ή ό,τι θε. Όχι, ρε φίλε, striker τώρα αυτό έχει 5 weak foot. Left back. Να παίξει με το αριστερό του. Όχι, όχι. Left back. Όχι, left back. Ναι, όχι. Δώσ' το εσύ, εσύ ό,τι θε. Σαν γυρίζουμε, έχω γυρίσει κι εγώ. Ωραία, ωραία, άλλη μία. Θα το γυρίσω άλλη μία. Πού ήταν τόσο κοντά στο striker. Πού, όντω. Τώρα μου τύχει άμυνα, θα πάω άμυνα, εντάξει. Ναι! Εδώ πει striker! Striker και ό,τι θες του είχε, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Η ομάδα με καταπληκτική. Weekend λέει παίζω. Την ομάδα άνετα, να ξέρει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Weekend λέει παίζω. Όπα! Walkout. Α, ο Αζάρ. Σε κάποια τέτοια. Κάποια εποχή. Έχουμε Αζάρ. Έχουμε Αζάρ. Έχουμε έναν Τόρες τη Κωνσταντίνα. Έχουμε Μπούνασαρ. Μπούν. Δεν είναι ο Ισμαήλ Ασάρ. Και έχουμε και Μενιέ. Άρα θα πας με Αζάρ. Θα πάω με Αζάρ εδώ πέρα. Πάω να τον βάλω για ένα striker. Θέλω ένα καλό CB, ένα καλό left back. Για να δούμε. Ή ένα καλό fullback γενικά. Χονγκ. Ναι, ωραία. Θα λέω, έχω δείξει τον Χονγκ. Εμιλιάνο Μαρτί. Εμιλιάνο. Αργεντινή. Χενέση. Ο Αλία. Κρέπιν Διατά. Ο Κρέπιν. Όσοι θυμάστε τα streams. Ο Κρέπιν ο Διατά. Εντάξει, τρελό μην. Και ο David Έπαση. Έχει έπαση αυτό γενικά. Ποιο είναι αυτό, δε φίλε. Ένα 89 είναι. Δεν έχει καν φάτσα στο παιχνίδι. Διατά. Διατά, πού είναι το μήνυμα. Απλά το θέμα είναι αν θα είναι CB. CB left back. Που left back είναι καλύτερα προφανώς. Λόγιτο. Τώρα, άμα μα δώσει άμυνα, θα μπει left back. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ανάλογα, άμα μα δώσει right back, θα μπει left back. Άμα μα δώσει CB, θα μπει CB. Και θα μπει left back. Να το ακριβώς. Το γράφει κιόλας, εντάξει. Ακριβώς left back πέτυχε. Και πάμε και στο τελευταίο πακέτο μας. Και πετυχαίνουμε στο πρώτο χαρτάκι την Ιταλία του 1938. Πήγαν κάμερες τότε. Ναι, ναι. Είναι γυμνοί. Ρες είναι γυμνοί, δεν έχουν καν εμφάνιση. Απλά είναι full κολλητές. Λοιπόν, έχουμε έναν Kim της Κορέας. Έναν από τους Kim, γιατί έχει αρκετούς. Ναι. Έχουμε έναν Ταλαβέρα από το Μεξικό. Έχουμε έναν Ναχουέλ Μολίνα της Αργεντινής. Oh. Και έχουμε και έναν Μοχάμεντ Αλ Μπουραϊκ από τη Σαουδική Αραβία. Εδώ πέρα πραγματικά δεν ξέρω ποιον μπορώ να πάρω. Αλ Μπουραϊκ θα πάρω. Για τη Σαουδική Αραβία που κέρδισε την Αργεντινή. Τι έχεις εκεί στα striker, Χριστέ μου. Αλ Μπουραϊκ στο striker και είμαστε κλεισμένοι. Αυτή είναι η ομάδα μου εμένα. Κοίτα. Έχεις μια άμυνα με pace. Εντάξει. Άξω, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Όντως, θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Άλλο Wise. Σαουδική Αραβία. Τροματοφύλακας. Μπουραϊκάν. Σαουδική Αραβία. Έτσον Άλβαρες. Μεξικό. Οπα, ο Άλβαρες παίζει CB. Ωραία, κράτον. Αμύρι. Άρα, κακομύρι. Ιράν και Έντερσον. Έντερσον. Η λογική λέει. Ναι, ρε, αφού κοιτά άμυνα που έχει. Νομίζω ότι η λογική λέει να πας με τον Άλβαρες. Φανταστική ναι. Κάρτα για άμυνα για CB. Ναι. Ναι, ωραία. Αυτή είναι η ομάδα μου, παιδιά. Εντάξει. Εντάξει, πέρα από πέντε παίχτες. Αλλά έχει θερματοφύλακα. Φίλε, το ότι έχει θερματοφύλακα είναι full ακραίο. Και έχω fullback και CB. Έχουμε να παίξουμε τώρα με αυτές τις δύο ομάδες που φτιάξαμε ένα Βιέννα. Αλλά πού θα παίξουμε ένα Βιέννα? Στο survival mode. Για να το κάνουμε ακόμα πιο τσίρκο. Το τσίρκο του τσίρκου. Που σημαίνει ότι όποιος βάζει γκολ, για όσους δεν το ξέρουν, θα έχει έναν παίκτη ο οποίος θα φεύγει. Θα πηγαίνει στα αποδυτήρια. Φαίνεται να παίρνει κόκκινη κάρτα. Βάζει γκολ, παίζει με λιγότερους παίκτες. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Και επίσης, τι δεν έχει γίνει, δεν έχω πει ούτε στο Τζέο ποιο θα είναι το forfeit. Αυτό που θα χάσει. Υπάρχει ένα meme μεταξύ μας από τα πολύ παλιά streams. Ναι. Που το έχω κάνει εγώ και όλοι το θεωρήσατε ακραίο ότι το είχα κάνει. Αν χάσει, θα το φας τώρα στη μάπα. Όποιος χάσει, θα πρέπει να μασίσει λίγους κόκκους καφέ. Φαντάζομαι ότι έχεις καφέ σπίτι σου. Δεν το περίμενα αυτό. Όχι, γιατί μου ήρθε αυτό πουθενά αυτό. Από πουθενά. Τώρα νομίζετε ότι. Δεν το έχω ήξερα. Δεν το είπα καν. Δεν το και ήθελα να σε ρωτήσω αν θα κάνουμε forfeit. Λέω είναι όλα τόσο τσίρκο. Που δεν χρειάζεται forfeit. Αλλά θα έχουμε και forfeit. Τώρα θα πω tryhard. Εγώ δεν θα πήγαινα tryhard. Εγώ θα πήγαινα για την πλάκα. Όχι, πάμε tryhard. Τώρα πάμε tryhard. Πάμε. Survival mode. Ωραία. Οπότε μπορούμε να περάσουμε και ιδέα το κέντρο. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έλα ρε Λοζάνο, όχι και εσύ! Εσύ παίζεις σωστή θέση! Και εσύ τέκνο μου βρούτε. Δεν πρέπει, όχι. Το που κάνεις, όχι. Αχ, θέλω στο μούρι, στο μούι. Ζόμερ είναι φοβερός, θέλω να ξέρεις. Ο Διατά έκοψε το Ζόμερ. Συνειδητοποίησε το... Όχι, μην το κάνεις αυτό. Δεν θες να το κάνεις αυτό. Δεν είσαι καλό παιδί. Nope. Αχ, παίρνω! Ζόμερ, Ζόμερ, έχει saves with feet. Ζόμερ.
Όχι, όχι. Όχι, ότι μετά το έχει εξελίξει. Όχι, Ζόμερ, όχι, όχι. Τι κάνει, Ζόμερ. Μόι! Ριτάρλισον! Δεν καταλαβαίνει. Τι κάνει, αγόρι μου. Πιουκάναν δεν μπορεί. Ναι! Εγώ λάθο. Μα έχει σκοτώσει ο Ζόμερ από εκεί. Πω, είναι πολύ δύσκολο. Μα έχει σκοτώσει ο Ζόμερ από εκεί. Ζόμερ. Δεν γίνεται, δεν φίλε. Ντέιβιντ μου φύγει. Θα μου φύγει κάποιο τώρα. Ξέρουμε ποιο σου έβγαινε. Διώξε τον Ντέιβιντ. Μου φύγει ο Ντέιβιντ. Όχι, ρε φίλε. Πώς, γιατί τόσο άτυχο. Είναι ποιο βάζει γκολ ή τι. Δεν το ξέρω αυτό. Έφυγε ο Ντέιβιντ. Ο Ζόμερ ανεβαίνει από εκεί, Τζο πάντω. Θα τον εμπιστευτώ. Και σέντρα, Ζόμερ. Όχι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο άχρηστο. Είναι άχρηστο, ρε φίλε, αλήθεια. Αλμπουραϊκ! Όχι, Αλμπουραϊκ! Όχι, Αλμπουραϊκ! Πώς! Δεν το πιστεύει ο Κλοπ. Με τον Μπουφάν του εκεί πέρα. Εζόμενο! Δεν μπορεί να τρέξει! Πάσα! Στον Μόι! Όχι! Μόι, κολλάσσε τη λαμόι! Το βάλε! Ο Μόι μου. Νομίζω ότι ήμουν στην Ελλάδα. Όποιο βάζει γκολ. Αλμπουραϊκ πάλι. Πώς λέγεται, δεν κάνω θυμάμαι πώς λέγεται. Σακίρι, φοβερό. Τι έβαλα, Ζαν. Ξεφτυλίκι. Με τα κουνί. Ναι. Κάνε το μαγκίτι εδώ, Σακίρι, και μένει μόνο στο. Καλά, οι δυο αμυντικοί μου δεν ξέρανε που βρίσκονται. Ναι, όντως έφυγαν. Έφυγαν. Γιατί τι είχα... Φάουλ. Σωστό. Όχι στο τέλος. Όχι στο τέλος. Είναι καλός ο Μπιουκάνον. Όχι στο τέλος. Είναι καλός ο Μπιουκάνον. Όχι στο... Πέναλτι. Τύπο, Ζόμερ! Λίχτο! Ζόμερ! Λίχτο! Όχι, Ζόμερ! Πόπο, η καρδούλα μου! Αλήθεια σου λέω, άμα χάσω εξαιτία του Ζόμερ, όλο το καφερό ότι υπάρχει εκεί δεν με ενδιαφέρει. Όχι, Γκουαρντιόλα. Μην το. Όχι! Μπράβο, ρε, Ριτσάρλισον παιχταρά! Ριτσάρλισον παιχταρά! Όχι, ρε, Ριτσάρλισον! Όχι! Το κάνει! Όχι, Ριτσάρλισον παιχταρά! Ριτσάρλισον παιχταρά! Όχι, Βέρνερ! Δεν το έκανε. Ultra attacking, πάμε! Δεν το έκανε αυτό. Και team press. Πάμε. Ό,τι γίνει τώρα. Έδωσε φάουλ, κόκκινη. Κόκκινη πρέπει να είναι. Κόκκινη πρέπει να είναι, αλλά τι δύο λεπτά με χαίρομαι. Δεν κόκκινη. Παίζουμε 7 όμως. Offside είναι! Απίστευτο, Δήμο. Πώς πέρασε από εκεί. Πέδε! Δεν μπορεί ο παιδί καθόλου. Ανύπαρκτος είναι. Έλα, ρε φίλε. Παλιά παραδοσιακά πέναλτι. Τι παίζουμε τώρα. Παραδοσιακό πέναλτι. Απίστευτο. Γάντια ο Ριτσάρλισον. Έχει. Τι περίεργο είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι περίεργο. Κι εγώ. Το ξέρα. Όχι. Έχουμε διαβάσει και δύο ένα στον άλλο. Απίστευτο. Όχι, ρε Τζέο. Όχι, πώς και δεν πήγες κέντρο. Εγώ παίξε μόνο σίγουρα θα πας κέντρο. Πήγα σε πεϊτάρο. Ωραία. Ναι, ρε φίλε, όχι, ρε γαμότο. Τελείωσε. Όχι στα πέναλτι. Πω. Είχαμε διαβάσει πολύ καλά στον άλλο. Απίστευτο. Μα 2-1 είδαμε. Έβαλα ένα πέναλτι και βάλες 2. Εφόσον νίκησα, το ευχαριστήθηκα. Γιατί άμα έκανα, δεν το ευχαριστήθηκα. Α πω την αλήθεια. Να το βλέπετε κιόλας. Απίστευτη εμπειρία αυτό το μάτς. Μια και θα φάω τον καφέ, το δικό μου ήταν το forfeit και βέβαια το φάω. Να του πούμε το fun fact. Ναι. Ότι αυτό όταν το είχα κάνει εγώ ήταν για να παίξω Weekend League. Είχαμε τα 40 μάτς τότε. Το Weekend League είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. 40 μάτς και ήταν πάρα πολύ αργά. 2-3 ώρα, κάπως έπρεπε να κρατηθώ και με έκλειναν τα μάτια μου. Και λέω τώρα φραπέ δεν μπορώ να φτιάξω. Καφέ δεν μπορώ να φτιάξω. Ας φάω λίγο καφέ έτσι. Ναι. Και το είχα κάνει. Και τώρα θα το ξανακάνω. Όσο είχα φάει τότε. Τόσο. Πάω από, είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Άντε γεια μας. Είναι καλός καφές. Μπορεί να είναι χειρότερο. Ενώ. Για κάποιο λόγο ρε, νιώθω ότι δεν θα είναι τόσο άσχημο. Αν μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο καφές, δεν είναι τόσο άσχημο. Αλλά εμένα μου αρέσει ο καφές. Απλά είναι full πικρό. Είναι πάρα πολύ πικρό. Ναι. Πάρα πολύ πικρό. Διότι γιατί το έκανες. Εσύ γιατί το έκανες.
Γιατί πήγαμε πέναλτι, άντε. Πέσε επειδή πήγαμε πέναλτι. Πάρα πολύ πικρό, ρε φίλε. Αν γουστάρατε και σας αρέσει το βίντεο, αν πατήσετε πάνω στο Joe Hunter που είναι στο τίτλο, μπαίνετε κατευθείαν στο κανάλι. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει σαμπάκι, να πάτε να κάνετε. Γιατί ετοιμάζει για κάτι special, έχω δει. Ναι, φτάνουμε 150.000. Αν θέλεις να συνεχίσεις να βλέπεις βίντεο, κάναμε και ένα με Bean Boozled που εκεί φάγαμε φοβερά πράγματα. Ειδικά ο Joe έφαγε πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Πάτα εδώ να το δεις.